Πρώτα ο Θεός ο προγραμματισμός μας είναι η ενθρόνηση να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 του μηνός Φεβρουαρίου. Αυτό βεβαίως θα εξαρτηθεί από την ημερομηνία την οποία θα μας δώσει η Προεδρία της Δημοκρατίας αρχές της επομένης εβδομάδος για τη διαβεβαίωση του νέου Αρχιεπισκόπου όπως προβλέπεται από τον νόμο. Από αυτό λοιπόν θα εξαρτηθεί εάν θα μείνουμε σταθεροί στον προγραμματισμό για την ενθρόνηση το Σάββατο στις 5 του μηνός Φεβρουαρίου. Διαφορετικά, εάν η διαβεβαίωση δεν γίνει νωρίτερα, η ενθρόνηση θα πάει το επόμενο Σάββατο, 12 του μηνός Φεβρουαρίου. Όπως καταλαβαίνετε, οι συνθήκες της πανδημίας υποχρεώνουν και εμάς, όπως είναι το ορθόν και το πρέπον, να τηρήσουμε τα μέτρα που προβλέπει η πολιτεία για την αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού. Συνεπώς, ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος κύριος Ευγένιος επέλεξε η υποδοχή του να γίνει αμέσως εδώ, στον προαύλιο χώρο του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Μινά και όχι όπως είχε γίνει την προηγούμενη φορά στην ενθρόνηση του Αρχιεπισκόπου Ειρηναίου στην Χανιόπορτα και από εκεί με πομπή η έλευση εδώ στον Άγιο Μινά. Αυτό δεν θα γίνει αυτή τη φορά δεδομένων των συνθήκων. Αμέσως εδώ στον προαύλιο χώρο θα γίνει η υποδοχή του νέου Αρχιεπισκόπου από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας μας, από τους εκπροσώπους των εκκλησιών, του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου και των άλλων εκκλησιών που θα είναι παρόντες, τους εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης και τον λαό του Θεού, τον κλήρο και το λαό της Αρχιεπισκοπής και της Εκκλησίας της Κρήτης, που θα έλθει, τηρουμένων βεβαίως των μέτρων που ισχύουν για την αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού, ώστε να μετάσχει στο ιστορικό αυτό γεγονός. Εδώ, στο προάβλιο χώρο του Μητροπολιτικού μας Ναού, ο Δήμαρχος Ηρακλείου θα προσφωνήσει κατά την τάξη τον νέον Αρχιεπίσκοπο, εκείνος θα αντιφωνήσει και αμέσως θα εισέλθουμε στο ναό, όπου θα πραγματοποιηθεί η ακολουθία της ενθρονήσεως, μια μικρή σύντομη ακολουθία, η οποία θα ολοκληρωθεί με τις ομιλίες των εκπροσώπων και τελικά τον ενθρονιστήριο λόγο του νέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Μετά από αυτό θα υπάρξει η φιλοξενία των επισκεπτών και των ξένων που θα είναι κοντά μας κατά την παράδοση της Κρήτης και την επομένη μέρα Κυριακή ο νέος Αρχιεπίσκοπός μας θα έχει την δυνατότητα να τελέσει εδώ αρχιερατικό συλλήτουργο και έτσι να ευλογήσει για πρώτη φορά από το σύνθρονό του, από τη νέα θέση που η Εκκλησία του εμπιστεύεται, τον λαό και τον κλήρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Σεβασμιότατος ευρίσκεται στο Ρέθυμνο, από όπου όπως καταλαβαίνετε προετοιμάζει τα πράγματά του και στο χώρο της διαμονής του εκεί, για να γίνει η μετακόμιση και η προετοιμασία των χώρων στην Αρχιεπισκοπή εδώ που θα διαμένει κατά την επιλογή του, ώστε από την ημέρα της ενθρονήσεώς του να μπορεί για πρώτη βραδιά να μείνει και εδώ, στο νέο του σπίτι, στο δωμάτιό του στην Αρχιεπισκοπή, κοντά στο γέροντα Αρχιεπίσκοπο κύριο Ειρηναίο, ο οποίος αποτελεί και θα αποτελεί πάντοτε για όλους μας και για τον νέον Αρχιεπίσκοπο πηγή ευλογίας, χάριτος, αγιασμού και δυνάμεως. Ο Σεβασμιότατος, δόξα τω Θεώ, είναι καλά. Όπως γνωρίζετε, νοσηλεύτηκε τις τελευταίες ημέρες για ένα περίπου δεκαήμερο από την παραμονή της πρωτοχρονιάς στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Αλλά εκεί, δόξα τω Θεώ, ρυθμίστηκαν τα θέματα που υπήρχαν με την υγεία του και έτσι και πάλι είναι χαρούμενος, είναι ευτυχισμένος και δόξα τω Θεώ είναι σταθερή η κατάσταση της υγείας του όπως ήταν πριν από την νοσηλεία του στο νοσοκομείο. Και έτσι εμείς χαιρόμαστε γι' αυτό.